Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 μια ολοκένουργη εκπομπή Ελλήνων Ανάνυψη στο φιλόξενο τηλεοπτικό διάβλο του Extra Channel. Η τρέχουσα επικαιρότητα είναι η Λυγκιώδη. Είναι η συνέχεια ουσιαστικά όλων των προηγούμενων αλλεπάλληλων εκπομπών, δεδομένου ότι το μείζον και το κρίσιμο ζήτημα περί της επιβολής του υποχρεωτικού εμβολιασμού πάση δυνάμει, εν με την ίδια ένταση και όχι μόνον αυτό, βαίνει επιδεινούμενο και κλιμακούμενο, ιδίω ως προς τον ε, τομέα της πρώτης γραμμής, δυνάμει της οικία κοινή υπουργική αποφάσεως, η οποία επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικού, στους ιατρούς και εν γέννη σε όσους ε, υπαλλήλου είτε ε, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ε, σχετίζονται με την παροχή... Ε, Υγειονομικών υπηρεσιών. Για να μην μακρηγορώ, επειδή οι εξελίξει είναι συμπεπιγμένες εγώ θα πω το εξή: Πώ είναι δυνατόν επιστήμονε γιατροί, μία μερίδα, όπως και κάποιοι υγειονομικοί, μία μερίδα, να ανθίστανται, μόλον ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ε, από πού ε, ενδεχομένω να ερίδονται και να εδράζονται αυτέ οι ρητέ επιστημονικέ του ενστάσει, εν με, με την αντίδραση ε, τη πολιτείας όπου επιχειρεί να φαλκιδεύσει το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης επιστημονικής ανάπτυξης και τεκμηρίωσης και να ποινικοποιεί οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης η οποία προέρχεται από την διατύπωση ενός σκεπτικισμού αναφορικός με την λυσιτέλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Να τονίσω στο σημείο του το παρόδο ότι αυτές οι ενστάσεις προέρχονται ακριβώς από τον χειρισμό της πολιτείας εν γέννη, να μην πω της κυβερνήσεως διότι εν της πράγμαση όλα τα λοιπά κόμματα ε, ανεξαρτήτως της φενακισμένης ρητορικής αντίθεσης χάριν αντιπολιτεύσεως έχουν συνθηκολογήσει και συμπράττουν προς την επιβολή μιας ιατρικής πράξης με αποκλειστικό και μόνο επιχείρημα το δίκαιο της ανάγκης καταλύοντας επί της ουσίας ε, τον πυρήνα έτερων ισόκαιρων συνταγματικώ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπω είναι το δικαίωμα στην εργασία. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία παντελή αποτυχία της ε, κυβερνήσεως αφενός μεν να καταπίσει εξαιτίας και συνεπία της αβελτηρίας και της άσκησης ιδεολογικής τρομοκρατίας χωρίς επιστημονι παράθεση επιστημονικών εχεγγύων, υγειονομικής πολυφωνίας και πλουραλισμού, επέβαλε δια του δόγματος αποφασίζομεν και, διατά και διατάσσομεν με αντιεπιστημονικό τρόπο, ασκώντας ε, ιδεολογική τρομοκρατία μέσω των εξονημένων, ορισμένων, εξονημένων εκ των συστημικών μέσων μαζική ενημερώσεως, εν γέννη έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, εν ταυτό. Άρα λοιπόν η μεθοδολογία αυτή εκα, κατέστη εκ του αποτελέσματος, εν, της αποτελέσμαση ε, αποτυχημένη διότι δεν κατόρθωσε ε, λήψη επιχειρημάτων να πείσει ακόμη και του ίδιους τους γιατρούς. Δεδομένου ότι αναφύεται και εδώ το αξιοπερίεργο του ακαταδίωκτου των δημοξιολόγων, κάτι το οποίο είναι προδήλωση ασυμβίβαστο με την συνταγματική ένωμη και με την δημοκρατία μας. Άρα, εδώ μιλούμε για μία ασύμετρη απειλή όπου εξαφορμή τη δημοσία υγεία, το κράτος συγκροτείται προφανώς εν υπηρεσία από τα υπερεθνικά διευθυντήρια για να πλήξει λησοδός όποιον αντιδρά, να συνθλίψει κοινικά, οποιονδήποτε εργαζόμενο ανθίσταται ε, περί του εμβολίου και αυτό το οποίο αξιώνει στην προκειμένη περίπτωση και ο, δεν ομιλώ πλέον μόνο για τους υγειονομικούς αλλά γενικότερα για όλες τις κατηγορίες να ε, αντιλέξει ε, στο, να μην προσχωρήσει στον εμβολιασμό. Άρα μιλούμε για μια ιδιότυπη κοινοβουλευτική δικτατορία, μιλούμε για μια επίφαση δημοκρατίας, μιλούμε για πρωτόγνωρες πρακτικές ουσιαστικά εξοδοτέρωσης του Άρα ε, η αναστολή των δικαιωμάτων είναι γεγονός επιβάλλονται πιστοποιητικά. Υγειονομικά πιστοποιητικά, τα οποία εγκαθιδρύουν ουσιαστικά μια καινοφανή πραγματικότητα στα δεδομένα, τα μεταπολιτευτικά, να ε, υφίσταται ένα υγειονομικό κοινωνικό apartheid εν το πλαισίο ενό υγειονομικού Auschwitz, όπου περιθωριοποιείται, εξοβελίζεται, εξωστρακίζεται, στιγματίζεται, λιδωρείται, υβρίζεται, ουσιαστικά οποιοδήποτε πολίτη ε, διατυπώνει με σκεπτικισμό μια επιστημονικά τεκμηριωμένη έτερη άποψη από την καθεστική. Άρα ο νεοπαγής αυτός ο ολοκληρωτισμός ε, επελάβνει ανενόχλητος υπό τις ερπίστριες του οποίου συνθλίβει οποιονδήποτε αντιφρονούνται αστυνομεύοντας τον ιδιωτικό του βίο και ε, επεξεργάζοντας ε, ιατρικά του ε, δεδομένα έροντα το, το απόλυτο έχοντας κάνει μη τον εμβολιασμό. Άρα μιλάμε για μια ε, καταβαράθρωση του νομικού πολιτισμού, για μια αναστολή θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, λόγω ότι ε, όποιος αντιδρά ουσιαστικά, τίθεται σε αναστολή εργασία του που συνιστά μια μορφή τιμωρία, διότι ε, η θέση αναστολή συνεπάγεται αυτοδικαίω την απώλεια, την ολική περικοπή τη μισθοδοσία αφενό και εξαιτέρου των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών. Άρα ο πολίτη στραγγαλίζεται οικονομικά, περιθωριοποιείται με το στίγμα μια ενδυνάμει υγειονομική βόμβα. Και όλη αυτή η μορφή ε, πρωτόγνωρης πρωτόγνωρη Κρατική και θεσμική βία κατά των πολιτών δεν δικαιολογείται σε κανένα επιστημονικό τεκμήριο αναφορικώ με το αν τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, με τον τρόπο μετάδοση τη ασθενεία των εμβολιασμένων και το μη και συν τη άλλη πώ είναι δυνατόν ένα εμβόλιο τόσο σοβαρό να μην υπάρχει μητρό καταγραφή παρενεργειών. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και προβλέπεται από τον κώδικα διοντολογία ο εκάστοτε πολίτη να συνενέσει σε μια ιατρική πράξη να τηρούνται απαριγκλήτω στοιχειώδει προποθέσει, εχέγγυε και δικλείδε ασφαλή. Εγκυρότητα και λυσιτέλεια. Άρα, επομένω, μιλούμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπου ο αυτοσκοπό είναι το εμβόλιο για άδειου σκοπού. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, εξυπηρετούνται παγκόσμιε αλότριε σκοπιμότητε. Άρα, δεν ενδιαφέρεται ουδή για τη δημόσια υγεία, διότι αν ενδιαφερόταν για τη δημόσια υγεία, δεν θα υπήρχε αυτή η λυσόδη επίθεση. Ουτοσκοπό είναι το εμβόλιο, πάση θυσία, με αδιαφάνεια, γιατί δεν υπάρχει μητρό καταγραφή παρενεργειών. Συν τη άλλη μιλούμε για μία κατάσταση δικτατορική, διότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατική μας παράδοση ε, προβλέπει και επιτάσσει όσοι αρνούνται να ε, να, ή δεν έχουν πιστεί από τον να εμβολιαστούν μπορούν να προβούν στις εξή ενέργειες. Να χρησιμοποιήσουν ισοδύναμα υγειονομικά μέτρα τα οποία έχουν θεσπιστεί από την ίδια την κυβέρνηση και ήταν η βάση των προηγούμενων αλλεπάλληλων εγκλισμών όπως είναι η χρήση ιατρικής μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, ε, ε, η χρήση γαντιών, αντισηπτικού αλλά και τον rapid test με την προϋπόθεση ότι τα rapid test, ο βραχής αυτός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν θα γίνεται από τα ιδιωτικά κέντρα αλλά από τα δημόσια και δωρεάν. Η χρηστή δίκηση, επαναλαμβάνω, το κράτος δικαίου τα επιτάσσει αυτά διότι οι πολίτες πληρώνουν τις κοινωνικοασφαλιστικές του εισφορές είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα επί ποινή επαπειλή ουσιαστικά ε, διώξεων. Άρα το πρώτο σκέλος είναι αυτό, ισότιμη μεταχείριση και όχι διακριτική μεταχείριση σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν με την λήψη ισοδύναμων υγειονομικών μέτρων αφενός και εξαιτέρου εφόσον η κυβέρνηση Πράγματι, σέβεται τη δημόσια υγεία και το ενδιαφέρον είναι πράγματι δημόσια υγεία και όχι αλότρια συμφέροντα να αναλάβει εν είδη μια δημόσια σύμβαση ή εξατομικευμένη την ευθύνη ει περίπτωση αιτιόδου πρόκληση, ε, βλάβη ή ασθένεια εξαιτία και συνεπία δηλαδή του εμβολίου. Να αναλυφθούν οι αστικέ και ποινικέ ευθύνε. Αν υπήρχε ένα κράτο δικαίου όπου εμπέδιδε τι σχέσει ασφαλεία μεταξύ και υπήρχε και διαφάνεια μεταξύ εντολέων δηλαδή του κράτους και των πολιτών, των εντολοδόχων δεν θα υπήρχε κανένα απολύτω πρόβλημα. Αντί αυτού με αυτοσκοπό και γνώμονα την Πάση, δυνάμει και θυσία επιβολή εξαναγκαστική του εμβολιασμού, υποτιμώντα και προσβάλλοντα βαναύσο την ανθρώπινη αξία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καταλύοντα και κατακριμμίζοντα παν οχυρό ε, ανθρωπίνου, θεμελιώδου, ατομικού, κοινωνικού και εργασιακού δικαιώματο, μέσω του ολετήρω ε, αυτού βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση νέου φασισμού, θα ονόμαζα, νέου ναζισμού, αυταρχικού ολοκληρωτισμού, ερυθρού ολοκληρωτισμού. Υπάρχει μια κατάσταση δηλαδή η οποία ε, είναι ε, πρωτόγνωρη και υποδηλεί τη μετάβασή μας προς μια νέα αναδιόμενη μορφή ολοκληρωτισμού όπου ο πολίτης εξαρτάται για στοιχειώδεις δεδομένες και εκτιμένες σήμερα ελευθερίες από την ε, βούληση του κράτους η σεπήρωση όλων αυτών, γιατί πέραν του γεγονότος του υγειονομικού πρέπει να δούμε επισκοπικά και τα λοιπά ζητήματα. Πέραν των, έθνο, των εθνικών ζητημάτων, πέραν της ανακατάληψης του, ε, της Καμπούλ από του Σταλιμπάν, αυτό το οποίο μας δημιουργεί εντύπωση ε, περί του διωγμού των Ελλήνων, που είναι ένας εκ των στόχων της αντικαταστάσεως του ελληνικού πληθυσμού παντή τρόπου, ένα μέρο είναι και αυτό το οποίο ε, συντελείται αυτόχρημα στην πατρίδα μα. Ε, είναι το γεγονό ότι υπάρχει διακριτική προνομιακή μεταχείριση των αλλοδαπών εν Ελλάδη εν σχέση με του Ελλαδίτε. Διότι ε, δεν υπάρχει κανένα διαφανέ στοιχείο αν η, η και δεν μιλώ για τι δομέ, αν η αλλοδαπή είναι εμβολιασμένη. Δεν υπάρχει καμία πολεμική, ψυχροπολεμική εξάρτηση των επιδομάτων τα οποία λαμβάνουν από το εμβόλιο. Δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά. Συν τη άλλη, ε, επιτρέπεται να ασκούν τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Παράδειγμα, Ανήμερα της Παναγίας 15 Αυγούστου ε, για λόγους χάρη της δημοσίας υγείας, για, την, για λόγους περιστολής και πρόληψης κατά ε, του ιού, εν τη αυτή περιπτώση δεν επ, επετράπει η λιτανεία της εικόνος της Παναγίας επί, επί ποινή διοικητικού προστήμου. Όλος του ναντίον ή στον αντίποδα επ, επετράπει χωρίς να τη λείψει κανένας μέτρου προφυλακτικού στην Χίο ή περιφορά μια κούκλα επωνόματι Αμάλ, η συμβολίζει την επανένωση και τη μαζική μετακίνηση των ε, προσφύγων. Στι 19 Αυγούστου, ημέρα 5η, ε, διεξήχθη απρόσκοπτα η διεξηχθη απροσκοπτα η εκδήλωση, ε, η πανηγυρική τιμή προ ε, το έθιμο Ασούρα των Σιητών Μουσουλμάνων για να μην παρεξηγηθώ εν προκειμένου, δεν υπησέρχομαι σε ζητήματα θρησκευτικά, δεν επί τη παρούση, απλώ καταδεικνύω τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Η λιτανία τη Παναγία εν Ελλάδη, που είναι η κρατούσα θρησκεία και υφίσταται στην προμετωπίδα του ελληνικού συντάγματο, είναι ε, επικίνδυνη για την μετάδοση του ιού. Όμω, την ίδια ημέρα, ανενδίαστα, ανεπέσχυντα, επονίδιστα ιταμός και απροκλήτως ε, διεξήχθη η περιφορά τη ε, κούκλα άμα λίγε μέρε ε, διεξήχθηκε διεξήχθη και το θρησκευτικό έθιμα Ασούρα, όπου εμαστιγώνοντο οι Σιήτε. Άρα έχουμε τα δύο εν Ελλάδη, δύο ε, θρησκευτικά ε, στοιχεία, δύο θρησκευτικέ παραδόσεις να τελούν τα πρόσκοπτα, εξ αντιδιαστολή με την ελληνική. Άρα ο ιό κολλάει σε Έλληνε μόνο, στου αλλοδαπού είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι μια παρεμπίπτουσα πτυχή για το τι συμβαίνει και το τι υποκρύπτεται πίσω από αυτό το οποίο σήμερα βιώνουμε, ούτω ώστε να αφυπνιστεί και να ανανύψει συλλήβδινο ο κόσμο, διότι η πρόθεση είναι η δημοκρατία, η εμπέδωση των θεσμών και η ειρηνική αντιμετώπιση των επάντων. Ο καθένα έχει αναφέρει το δικαίωμα να επιλέξει περί τη υγεία του και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και διχοστασίε. Το Διέρη και Βασίλευε είναι μια πρακτική για να κατακαιρματιστούν οι σχέσει εργοδοτών, εργαζομένων και πολιτών, ουσιαστικά ούτω ώστε να κερδοσκοπήσουν ή να επωφελθούν, να προσποριστούν άλλοτερα συμφέροντα οι θύνοντες νοές αυτής της δρομολογούμενης ε, εν της πράγμασης ισοπεδωτικής καταστάσεως. Εν κατακλείδη, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος, ε, κλείνω με το ηθισμένο σύνθημα ατελευτή του αγωνιστικότητος, το γέννη, έχων, νυν εν παντή και πάντοτε και υπερπάντων ο αγών, πάλετε και πεσχάτων άχριες χάτων, Στόμεν μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, α νύφουμε και α αγρυπνούμε, δεν οροδούμε προουδενό, επιλείψιμοι γάρ δε διγούμεν ο χρόνο, Ελλήνων ανάνυψη ή αλέωση πίν, εξύπνου εγερθίνε. Συνελώντη πιν γρηγορούμε και οδυνόμεθα. Καλό σα βράδυ.